Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ένα βίντεο με την πρωινή μου ρουτίνα και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που μου αρέσει να κάνω όταν ξυπνάω είναι να ανοίγω τα παράθυρα του σπιτιού, έτσι ώστε να μπαίνει και φως μέσα αλλά και καθαρός αέρας. Η πρώτη μου στάση εννοείται είναι στο μπάνιο, γιατί αν δεν ρίξω λίγο καθαρό νερό στο πρόσωπό μου, δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω ποτέ. Μετά τρέχω κατευθείαν στην κουζίνα για να φτιάξω το πρωινό μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, ειδικά τώρα με την εγκυμοσύνη, γιατί πρέπει να έχω γεμάτο στομάχι για να πιω τις βιταμίνες μου. Για το μακιγιάζ μου αυτό το διάστημα έχω επιλέξει να χρησιμοποιώ τη σειρά της Λερός Ποζέτο Λεριάν, γιατί είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες και η αλήθεια είναι πως η δική μου επιδερμίδα τώρα λόγω της εγκυμοσύνης είναι αρκετά ευαίσθητη και δεν με έχουν ενοχλήσει καθόλου. Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσω το make-up της σειράς, το οποίο είναι σχεδιασμένο για ευαίσθητο και αλλεργικό δέρμα. Περιέχει UV προστασία 25 SPF, έχει φυσικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υψηλή κάλυψη και διάρκεια μέσα στην ημέρα. Το επόμενο προϊόν είναι η παλέτα της σειράς Tolerian, η οποία περιέχει μέσα και primer. Βάζω πρώτα το primer σε όλο το κινητό βλέφαρο, όπως και κάτω από το φρύδι. Στη συνέχεια τοποθετώ την απόχρωση της επιλογής μου μόνο στο κινητό βλέφαρο. Στη συνέχεια σβήνω με το blush, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σκιά στην κόμχη του ματιού. Εννοείται χτενίζω λίγο τα φρύδια μου για να μην πετάνε δεξιά και αριστερά. Επιστρέφω πάλι στο blush και αυτή τη φορά το χρησιμοποιώ σαν rouge, βάζω και λίγο στο κούτελο και δείτε λίγο την απόχρωση τι ωραία που είναι, προσφέρει ένα τέλειο χρώμα υγείας στο πρόσωπό σας. Όσες με ξέρετε καιρό, ξέρετε ότι χωρίς μάσκαρα δεν πάω πουθενά. Χρησιμοποιώ πάλι από την ίδια σειρά, η οποία δίνει ένα τέλειο έντονο βλέμμα με όγκο και προσφέρει πυκνές βλεφαρίδες χωρίς να τις βαραίνει. Και το καλύτερο, γιατί και αυτό σας έχω ξαναπεί ότι δεν το αντέχω σε μάσκαρα, είναι ότι αφαιρείται πολύ εύκολα. Τώρα πάμε στα χείλη και θα χρησιμοποιήσω πάλι από την αγαπημένη μου σειρά Tolerian της La Roche-Posay αυτό εδώ, αυτή την τέλεια απόχρωση, η οποία δεν θα τη χρησιμοποιήσω εγώ κανονικά επειδή τώρα είναι μια πρωινή έξοδος. Θα βάλω απλά τα μποναριστά πάνω στα χείλη μου και μετά θα το απλώσω με τα δάχτυλά μου. Μετά, αν βέβαια χρειαστώ λίγη παραπάνω ένταση, θα βάλω στο δάχτυλό μου και θα προσθέσω πάνω στα χείλη. Το συγκεκριμένο διαρκεί μέχρι και 9 ώρες και ενυδατώνει τα χείλη. Πάμε στα μαλλιά, όπου δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Είναι η αλήθεια ότι πλέον δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά πράγματα με την κοιλιά, αλλά σίγουρα θα πάρω το πιστολάκι μου και τη βούρτσα και θα τα χτενίσω λίγο έτσι ώστε να ισιώσουν, επειδή από τον ύπνο, όπως βλέπετε, λίγο έχουν σπάσει οι τρίχες. Και τώρα πάμε στο αιώνιο βασανιστήριο. Τι θα φορέσω πάλι σήμερα? Είναι καθημερινό πρόβλημα αυτό, νομίζω πως είναι για τους περισσότερους. Πριν φύγω εννοείται ρίχνω μια τελευταία ματιά στο make-up αλλά και στα μαλλιά μου. Παίρνω τη τσάντα μου και είμαι έτοιμη για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, όπως και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα σας δω πάλι σύντομα. Σας φιλώ γλυκά.